Στην Κρήτη, εκεί που την αγαπάμε την Κρήτη κιόλας, μετά από το φαγητό, ναι, τι σερβίρουνε? Τσεκουδιά. Και μετά είσαι... Πολύ τσεκουδιά για την ακρίβεια, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Τσεκουδιά, βάζει μια τσεκουδιά με λίγη κανελίτσα και μιλαράκι και είναι χωνευτικό. Ναι, αυτό το... λέγεται, υπάρχει φατουράδα, τη λέμε στο τσιρί. Κανελωμένο τσίπουρο. Λοιπόν, δεν θα... Ναι, αλλά δεν κατεβαίνει το φαγητό χωρίς λίγο επιδόρπιο, έτσι δεν αλήθεια είναι. Δηλαδή, σφακιανόπιτα. Σφακιανόπιτα. Ναι. Τι έπαθε ένας φίλος μας που... Έφαγε σπαγιανόπιτα. Όχι, όχι, αλλά... κάτι άλλο, αλλά ας τον ακούσουμε. Για να τον ακούσουμε. Και το σερβιτόρος και μας λέει, παιδιά, αγλικάκι να φέρω, αγόρι μη ρωτάς, μας βλέπεις. Έχουμε παραγγείλει όλο τον κατάλογο και 15 ζύρο. Προσγειώνεται πιατέλα, καρπούζι και πεφόνι. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι στο κερασμένο δεν μπορείς να έχεις και απαιτήσεις. Έχουμε πάει και στο εξωτερικό. Ξέρουμε με τις χρεώσεις. Δεν δίνει ούτε μάνα του παιδιού. Χρεώνουν μέχρι και το χέρι που σηκώνεις για να παραγγείλεις. Μην μου λες γλυκό, πες με φρούτο. Να σου πω κι εγώ γρήγορα όχι. Δεν θέλουμε να σηκωθούμε, να φύγουμε, να μην κρατάμε κι εμείς το τραπέζι. Να έρθει η επόμενη παρέα να κάνεις και κατανάλωση. Τώρα τι κέρδισες και καθίσαμε παραπάνω. Και δεν ευχαριστηθήκαμε. Και μαλώσαμε μεταξύ μας διότι έτσι είμαστε. Εμείς, άμα δεν φάμε σωστά, τρελαινόμαστε. Λες και είμαστε 70χρονοι που την επόμενη μέρα θα πάμε να κάνουμε εξετάσεις. Και προσβολή. Γιατί τον πείραξε, δηλαδή. Τον κεράσαν φρούτο. Ναι. Μα συγγνώμη τώρα. Καλά, εγώ είμαι υπέρ το του φρούτου. Φακιόλι, βέβαια. Μωρέ στο κεφάλι. Τι το άλλο, ρε παιδί, το φακιόλι. Βγήκε από τον μπάνιο το παιδί. Μετά αλλά η φίλη μου, για παράδειγμα, μετά από το φαγητό, άμα δεν φας λίγο σοκολατόπιτα με παγωτό. Να φας, δεν κακά. Λίγο κανταϊφάκι. Εμείς κάνουμε δίαιτα. Δεν ξέρω για σας. Φαίνεται. με τρολάρει, νομίζω, λίγο, Δημήτρια. Μέχρι το τέλος του μήνα θα κλείσει και το σακάκι. Θα κλείσει το σακάκι. Το είπε, έχει δεσμευτεί δημοσίως. Ένα νούμερο παραπάνω και κλείνει αμέσως. Το ίδιο όμως εγώ θέλω. Το ίδιο σακάκι σε ένα μήνα. Δύο πράγματα δεν έχει στηρίσει. Τη δίαιτα και δεύτερον τις έμετρες απαντήσεις των Ερντογάν. Κάτσε ρε κουμπάρε, θα κάνω δίαιτα και θα χάσω μέσα σε δύο μέρες, θα χάσω 10 κιλά. Να φαίνεται. Δεν θες 10 κιλά. Σιγά σιγά. Ας ξεκινήσουμε από 10, θα ξεκινήσουμε από 10 γραμμάρια. Διατροφή, όχι στερήσεις. Κάτω, σαγανιά, μπάκας, δίαιτα. Διατροφή.